κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Δύση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Πάνω από 2.500 τα κρούσματα σήμερα στην χώρα, πάνω από 50 στην Αχαΐα, η οποία ανέβηκε επίπεδο στον επιδημιολογικό χάρτη και μπαίνει στο πορτοκαλί, δηλαδή επίπεδο 3. Την ίδια ώρα, συναγερμός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν 3 κρούσματα κορονοϊού σε γιατρούς της καρδιοθωρακοχειρουργικής. Πάμε να δούμε τα θέματά μας αναλυτικά, να ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις πριν από περίπου μία ώρα από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά σε σχέση με τους ανεμβολίας τους εργαζόμενους αλλά και τις αλλαγές στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας. Ότι μετά και τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων αποφασίστηκε όλοι οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο με 2 τεστ εβδομαδιαίως και συγκεκριμένα ένα self-test και ένα rapid test σε όλη την επικράτεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στις αλλαγές στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας, οι οποίες προέκυψαν σε συνέχεια της συνεδρίας της αρμόδιας επιτροπής σήμερα. Ο Δήμος Μυκόνου παραμένει σε καθεστώς υψηλής επιδημιολογικής παρατήρησης και διερεύνησης. Οι περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Καρδίτσας, Αχαΐας, Κορινθίας, Λασιθίου και Χανίων, εκτός του Δήμου Γάβδου, ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πορτοκαλί, στο επίπεδο 3. Είναι πασιφανές ότι η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας μας απαιτεί επαγρύπνηση και αυξημένη προσοχή από όλους. Απαιτεί επίσης, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να μην ατονίσουν οι εμβολιασμοί. Πέρα από τις διακοπές μας, ας προγραμματίσουμε λοιπόν και τον εμβολιασμό μας. Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πανδημία. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε να τηρούμε πιστά τα μέτρα, γιατί κάθε πισωγύρισμα δυστυχώς μας φέρνει στην δύσκολη θέση να πρέπει να εφαρμόσουμε επιπλέον περιορισμούς. Έχουμε αποδείξει ότι δεν διστάζουμε να το κάνουμε και ότι η κυβέρνηση λαμβάνει και θα λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλίσει και να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, την ανθρώπινη ζωή. Από την πρώτη ημέρα της πανδημίας, ο στόχος μας ήταν και παραμένει να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοση του ιού για να προστατεύσουμε το ύψιστο αγαθό που δεν είναι άλλο από την ανθρώπινη ζωή. Αυτές είναι οι αλλαγές λοιπόν, υποχρεωτικά 2 τεστ για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Όπως είπαμε, στο πορτοκαλί πλέον η Αχαΐα. Πάμε να δούμε πώς είναι σήμερα τα πράγματα στην Πάτρα και στην ευρύτερα στην Δυτική Ελλάδα. Είναι μαζί μας η Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα Έφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 2.604 νέα κρούσματα κορονοϊού, ενώ οι νέοι θάνατοι φτάνουν τους 5 στους 126 διασωληνωμένοι στην Ελλάδα. Στην Αχαΐα, μίλησες και εσύ πριν για την Αχαΐα, ακούσαμε και τον κύριο Χαρδαλιά. Στην Αχαΐα τα σημερινά κρούσματα έπεσαν, έχουμε 62 κρούσματα στην Αχαΐα από 81 που ήταν χθες. Στην Ιδωλοκατανία καταγράφονται 15 και στην Ηλία 8. Συνολικά στη Δυτική Ελλάδα καταγράφονται 85 μολύνσεις. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 173. Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού, σε ανάλυση που έγινε σε 359 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαία ή και κάποια στοχευμένα και αφορούν την περίοδο από 10 Ιουνίου μέχρι και 12 Ιουλίου, έδειξε ότι τα 219 αφορούσαν στη μετάλλαξη Δέλτα που φαίνεται να κυριαρχεί των άλλων μεταλλάξεων, και αυτό είναι, Έφη, κυρίες και κύριοι, που προβληματίζει ιδιαίτερα. Και το καλοκαίρι αυτό λοιπόν θα το περάσουμε παρέα με την μετάλλαξη Δέλτα, πολύ πιο μεταδοτικός ο ιός. Το ένα άτομο μπορεί να μολύνει από 7 έως και 8 άτομα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μέτρα προστασίας. Να σε ευχαριστήσω, Μαρία, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Όπως είπαμε λοιπόν, εκτοξεύτηκαν και πάλι μολύνσεις στην Αχαΐα, με τα κρούσματα σε 2 μόλις εβδομάδες να τετραπλασιάζονται. Η κατάσταση είναι ανησυχητική. Την ίδια ώρα που προκαλεί προβληματισμό η νόσηση 3 γιατρών στον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, οι οποίοι μάλιστα ήταν πλήρως εμβολιασμένοι. Τετραπλασιάστηκαν τα κρούσματα κορονοϊού στην Αχαΐα σε διάστημα 2 μόλις εβδομάδων. Με την κατάσταση να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, είναι χαρακτηριστικό πως από τα 34 ενεργά κρούσματα πριν από 2 εβδομάδες, η Αχαΐα έφτασε
τα 439 ενεργά κρούσματα. Έχουμε μια ραγδαία αύξηση των ενεργών κρούσματων στην περιοχή μας. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν 34 κρούσματα, τώρα έχουμε περίπου 439. Πραγματικά είναι μια μεγάλη αύξηση, θεαματική. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι πράγματι επικρατεί μετάλλαξη Δέλτα και στην περιοχή μας. Και φυσικά δίνει τα ανάλογα αποτελέσματα και αρχίζει πλέον και υπάρχει και μία αύξηση των νοσηλιών στα νοσοκομεία. Αφορά περισσότερο νεαρότερες ηλικίες, οι οποίες δεν νοσούν πολύ βαριά, νοσούν όμως και εισάγονται στα νοσοκομεία. Υπάρχει μία ανησυχία, επειδή αυτή τη στιγμή την πανδημία την οδηγούν οι νέοι και οι νέοι φέρνουν τον ιό στα σπίτια. Εκεί λοιπόν συνήθως θα συναντήσουν τους ανεμβολίαστους άνω των 50 που έχουν και τη μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν βαριά. Και αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανησυχία γενικά στην επιστημονική κοινότητα. Οι ειδικοί εμφανίζονται ανήσυχοι και εκφράζουν φόβους για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων, ενώ καλούν τους πολίτες να εμβολιαστούν και να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης, όπως η μάσκα που σχεδόν έχει καταργηθεί. Σταθερά ανωδική πορεία καταγράφεται και στις νοσηλίες της Κλινικής Κορονοϊού. Την Τετάρτη νοσηλεύονταν 16 ασθενείς στην Κλινική Κορονοϊού του Αγίου Ανδρέα, 14 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας και 5 διασωληνωμένοι στη ΜΕΔ. Παρατηρείται επίσης μία μείωση στο ρυθμό των εμβολιασμών αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην περιοχή μας και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Εν όψη του τέταρτου κύματος θα πρέπει αντιθέτως να επισπευθούν οι εμβολιασμοί ώστε να μπορέσουν να κτίσουμε το τείχος προστασίας. Αυτό που πρέπει πάντοτε να τονίσουμε είναι ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο αυτή τη στιγμή δημόσιας υγείας. Είναι ο εμβολιασμός, είναι το συχνό τέστινγκ και είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτό γιατί και εμβολιασμένοι πολίτες μπορεί να νοσήσουν. Αυτό αποδεικνύεται από επιστημονικές μελέτες, οι οποίες καταγράφουν ότι τα εμβόλια προστατεύουν εξαιρετικά καλά, σε ποσοστό πάνω από 95% από τη βαριά νόσηση. Δεν προστατεύουν πλήρως από την νόσηση. Δηλαδή ένας εμβολιασμένος μπορεί να μολυνθεί και να μεταδώσει την νόσο, όμως με την επισήμανση ότι το παράθυρο μετάδοσης θα είναι πάρα πολύ μικρό και το υλικό φορτίο αυτού του ανθρώπου θα είναι πάρα πολύ μικρό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή καταγράφονται κρούσματα, θα πρέπει να παραμείνουμε στο τρίπτυχο εμβολιασμός, τέστινγκ και μέτρα ατομικής προστασίας. Στο μεταξύ, συναγερμός σήμανε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν 3 κρούσματα κορονοϊού σε γιατρούς της καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής. Οι γιατροί είναι πλήρως εμβολιασμένοι και μέχρι στιγμής ασυμπτωματικοί. Η διαδικασία εκμηλάτησης των επαφών τους βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ασθενής που επρόκειτο να χειρουργηθεί μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Όταν υπάρχει πολίτης εμβολιασμένος που νοσεί ασυμπτωματικά, είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει καραντίνα. Απλά θα ενισχύσει τα μέτρα ατομικής προστασίας και θα παραμένει ενεργός και λειτουργικός στο χώρο εργασίας. Όταν όμως υπάρχουν συμπτώματα, τότε ακολουθείται το πρωτόκολλο καραντίνας που ακολουθείται και για τους ανεμβολίαστους. Είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλες τις χώρες, ότι πράγματι οι εμβολιασμένοι μπορούν να νοσήσουν. Συνήθως όμως είναι συμπτωματικοί, χωρίς κανένα ιδιαίτερο νοσολογικό φορτίο για τον οργανισμό τους. Θα ακολουθήσουν το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, δηλαδή αν είναι ασυμπτωματικοί, μπορεί να συνεχίσουν την εργασία τους. Αν είναι συμπτωματικοί, τότε θα ακολουθήσουν την καραντίνα. Σαφέστατα, επειδή είναι στο υγειονομικό τομέα, θα λαμβάνονται προφανώς ενισχυμένα μέτρα προστασίας και το υγειονομικό πρωτόκολλο θα αναβαθμιστεί. Να πάω να καλησπερίσω αμέσως τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, γιατρό πνευμονολόγο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς εκτιμάτε εσείς την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με την πανδημία? Ναι, η κατάσταση φαίνεται ότι είναι δύσκολη, διότι έχουν ατονίσει τα μέτρα ατομικής προστασίας τα οποία είναι απαραίτητα αφενός και αφετέρου οι αντιεμβολιαστές έχουν σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού συνόλου με αποτέλεσμα να επηρεάζουν και τους υπόλοιπους, να φοβόνται και να μην εμβολιάζονται στο ρυθμό που θα έπρεπε να εμβολιαστούν. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το μεγαλύτερο όπλο το οποίο έχουμε τώρα
για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία είναι ο εμβολιασμός. Αυτό πρέπει να γίνει και να τονίζεται καθημερινά και συνέχεια μέχρι που οι συμπολίτες να το κατανοήσουν και να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Ξέρετε όμως, επικρατεί το εξής, κυριαρχεί το εξής ερώτημα, από τη στιγμή που και οι εμβολιασμένοι είναι δυνατόν να νοσήσουν, για ποιο λόγο αναρωτούνται να κάνουμε το εμβόλιο? Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να τονίσουμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν δύο ειδών εμβολιασμοί. Ο ένας εμβολιασμός, ο οποίος επιτυχάνει αυτό που λένε διεθνώς το sterilizing immunity, και ο εμβολιασμός το οποίος επιτυχάνει το non-sterilizing immunity, δηλαδή στα ελληνικά εμβολιασμός ο οποίος επιτυχάνει την ανοσία αποστήρωσης και εμβολιασμός ο οποίος επιτυχάνει την ανοσία μη αποστήρωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μερικά εμβόλια προστατεύουν και από τη μόλυνση και από την όσηση, και μερικά εμβόλια προστατεύουν, δεν προστατεύουν από τη μόλυνση και προστατεύουν από την όσηση. Αυτά τα εμβόλια, τα mRNA, προστατεύουν από την όσηση και δεν προστατεύουν από τη μόλυνση. Οπότε μπορεί κάποιος εμβολιασμένος να μολυθεί, δηλαδή να φιλοξενεί στο ρινοφάρυγγά του τον ιό, αλλά να μην νοσεί ή να νοσεί, να νοσήσει ήπια. Αυτό είναι το εμβόλιο και αυτές τις δυνατότητες έχει και αυτό θα κάνουμε. Δεν έχουμε τίποτα καλύτερο. Οι εμβολιασμένοι, οι πλήρως εμβολιασμένοι, πρέπει να κάνουν τεστ, κύριε Σπυρόπουλε? Ναι, πρέπει να κάνουν τεστ και οι εμβολιασμένοι, διότι υπάρχει ενδεχόμενο να είναι φορείς, να είναι φορείς του ιού, να μην αρρωσταίνουν, να μην έχουν συμπτώματα και να μεταφέρουν τον ιό. Άρα λοιπόν δεν τελειώνουν τα τεστ ούτε για τους εμβολιασμένους. Πότε πιστεύετε ότι θα, με τους ρυθμούς βέβαια που πάμε και πάντα υπό τις συνθήκες που επικρατούν, πότε πιστεύετε ότι θα έχει χτιστεί το τείχος ανοσίας? Κοιτάξτε να δείτε, όταν πηγαίνω να πιω καφέ, κανένας δεν φοράει μάσκα, έστω και στους ανοιχτούς χώρους. Ο μόνος που φοράει μάσκα είμαι εγώ και η κόρη μου. Πάμε και πίνουμε μαζί καφέ και μας κοιτάνε όλοι και αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η μετάλλαξη αυτή που κάνει την παραλλαγή Δέλτα είναι πάρα πολύ μεταδοτική και μεταδίδεται και στους ανοιχτούς χώρους. Αν όμως συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε έτσι αμέριμνα, πιστεύω πως θα έχουμε έξαση του επιδημικού κύματος με πάρα πολλά ημερήσια κρούσματα και πιθανώς να είναι ανεξέλεκτο, με αποτέλεσμα ό,τι γίνει να γίνει με τη φυσική ανοσοποίηση, δηλαδή με την ανοσία την οποία θα αναπτύξουν οι νοσήσαντες και αυτοί που θα νοσήσουν και θα πεθάνουν. Καλό θα είναι αυτό να μην επιτευχθεί, να κάνουμε τον εμβολιασμό, διότι αυτό θα στοιχήσει πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές, φίλων, συγγενών κτλ. Συμφωνούμε σε αυτό που είπατε για την μάσκα, κύριε Σπυρόπουλε. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πολίτες δεν φορούν τη μάσκα, όμως δεν την φοράμε τη μάσκα μετά την προτροπή και την οδηγία των λοιμοξιολόγων. Θυμάστε ότι βγήκαν και είπαν ότι στους εξωτερικούς χώρους δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα. Καλά, αυτό αναθεωρείται, δηλαδή βιβλιογραφικά αναθεωρείται, και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κανένας δεν είναι αλάνθαστος. Έχουμε να κάνουμε ένα ιό που το μελετούμε εδώ και ένα χρόνο. Οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε συλλέξει δεν είναι σταθερές, μπορούν να αναθεωρούνται. Φαίνεται ότι πραγματικά αυτός ο ιός, ειδικά η μετάλλαξη αυτή που έχει δημιουργήσει την παραλλαγή Δέλτα, είναι πολύ μεταδοτική και μεταδίδεται και στους ανοιχτούς χώρους. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε και να το αναβάλουμε σοβαρά υπόψη. Θα δούμε λοιπόν, να σε ευχηθούμε ότι θα πάνε όλα καλά και δεν θα είναι δύσκολος ο Σεπτέμβρης και ο χειμώνας που ακολουθεί, κύριε Σπυρόπουλε. Να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στο Δελτίο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Τώρα, την έντονη αντίδραση του εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων Ιπποκράτης στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας με αφορμή τον υποχρεωτικό εμβολιασμό που αποφάσισε η κυβέρνηση, κάνουν λόγο για αντιδημοκρατικό μέτρο το οποίο διχάζει, διαχωρίζει και στοχοποιεί.
Την αντίθεσή του στον υποχρεωτικό εμβολιασμό εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων Υποκράτης στο νοσοκομείο Αγίου Ανδρέας, χαρακτηρίζοντας αντιδημοκρατικό μέτρο της κυβέρνησης που διχάζει, διαχωρίζει και στοχοποιεί τον κλάδο τους. Ένα μέτρο που διχάζει, που διαχωρίζει, που στοχοποιεί, αλλά και συκοφαντεί τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία. Φυσικό επόμενο είναι να μας βρίσκει ριζικά αντίθετους. Εμείς δεν μπαίνουμε στην διαδικασία και στο να κρίνουμε αν πρέπει κάποιος να εμβολιαστεί ή όχι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος και ορίζει το σώμα του να κάνει ό,τι θέλει. Σε καμία των περιπτώσεων εμείς δεν θα υποδηθούμε το ρόλο του γιατρού ή του αρμόδιου για το τι θα κάνει ο κάθε εργαζόμενος. Εκείνο που εμείς λέμε είναι ότι ο κάθε εργαζόμενος, όλοι μας θα πρέπει να τηρούμε τα ατομικά μέτρα προστασίας, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν σε επάρκεια για την προστασία τη δική μας, την προστασία του διπλανού μας, αλλά και την προστασία του ασθενούς, όπως το πράξαμε όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπου διαχειριστήκαμε άψογα την πανδημία. Μάλιστα, επισημαίνεται πως καταπατώνται δημοκρατικά δικαιώματα, ενώ θέτουν και ζήτημα προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Σε καμία των περιπτώσεων αναφέρουν δεν θα αποδεχθούν τον διαχωρισμό των συναδέλφων τους και το σχετικό bullying. Αντιδρούμε στο αντιδημοκρατικό αυτό μέτρο που ισοπεδώνει δημοκρατικές ελευθερίες, που ισοπεδώνει τον δημοσιοϋπαλλικό κώδικα, που θέτει τα προσωπικά δεδομένα των εργαζόμενων σε δημοσιοποίηση. Και εν πάση περιπτώσει είναι υποχρέωσή μας ως συνδικάτο να υπερασπιστούμε και την κείμενη νομοθεσία και τους νόμους και τη δημοκρατία, αλλά κυρίως να υπερασπιστούμε τα μέλη μας, τους εργαζόμενους που τυχόν θα θυγούν από αυτήν την αντιδημοκρατική διάταξη της κυβέρνησης. Μάλιστα, προειδοποιούν τα όργανα που θα κληθούν να υλοποιήσουν τις μη σύνομες, όπως τις χαρακτηρίζουν, και αντιδημοκρατικές επιδιώξεις, πως οι αντιδράσεις τους θα είναι σκληρές και δυναμικές για την στήριξη των μελών τους, που ενδεχομένως επιδιωχθεί η όποια εναντίωση επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους, όπως αυτό προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Εναντιονόμαστε στο αντιδημοκρατικό αυτό μέτρο και ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουμε απεριακές κινητοποιήσεις σε συνεννόηση και με τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, τα σωματεία του χώρου της υγείας, και βεβαίως όταν θα φτάσουμε στο επίμαχο σημείο να τολμήσουν διοικήσεις να πάρουν αποφάσεις ενάντια στα μέλη μας, εκεί σαφώς θα αντιδράσουμε με ό,τι μέσο μπορούμε και με όσες δυνάμεις μπορούμε να διαθέσουμε. Δεν θα αφήσουμε σε καμία των περιπτώσεων κανένας να πάρει βλαπτικές θέσεις και αποφάσεις εις βάρος των μελών μας. Αλλάζουμε θέμα. Μια τραγική εικόνα αντικρίζει κανείς στο Μόλο της Πάτρας, όπου δημοτικό κτίριο στον κεντρικό λιμενοβραχείο να έχει καταληφθεί παράνομα και κατοικείται σε μόνιμη βάση από ομάδες Ρωμά. Το γεγονός της κατάληψης της δημοτικής περιουσίας καταγγέλει η Δημοτική Παράταξη Σπιράλ και ζητά από την Δημοτική Αρχή επιτέλους να σταματήσει να διαφορεί και να δώσει λύση στο πρόβλημα. Τη δική τους απάντηση δίνουν οι άνθρωποι που έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο στο δημοτικό αυτό κτίριο. Είναι το δεύτερο δημοτικό κτίριο που τελεί υποκατάληψη. Ως πρώτο λογίζουμε, και την είχαμε ανοίξει την κουβέντα ένα χρόνο πριν, το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών επί της Οδού Κορίνθου. Και τώρα έρχεται επώνυμη καταγγελία συνδημοτών. Και βέβαια, επειδή είναι ένας χώρος πέρασμα εκεί, στο κεντρικό λιμενοβραχείο, το κτίριο το οποίο πλέον ανήκει στο Δήμο και το βλέπει ο καθένας, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει καταληφθεί από συνδημότες, από συνανθρώπους μας, οι οποίοι διαβιούν σε κακές και για τους ίδιους συνθήκες, οι οποίες δημιουργούν μια κακή εικόνα, κάκιστη, και για τους δημότες της Πάτρας, αλλά και για όσους περνούν από την πόλη, γιατί είναι ένα σημείο στο οποίο και τα καράβια φεύγουν και φτάνουν για το Ιόνιο, αλλά και τα τουριστικά λεωφορεία σταθμεύουν και είναι η πρώτη εικόνα φιλοξενίας, και οι εικόνες και οι οσμές είναι τουλάχιστον ακατάλληλες. Κάνουμε μια έκκληση στη Δημοτική Αρχή να επιληφθεί, γιατί αν μη τι άλλο στερείται ισονομίας αυτή η αντιμετώπιση. Κάποιοι δημότες να μένουν σε δημοτικό χώρο κατηλημένο και κάποιοι άλλοι να μένουμε είτε σε ενίκιο είτε σε ιδιόκτητα, πληρώνοντας και δημοτικά τέλη και ένφια και ενίκια. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε και εμείς ως παράταξη μια
αν μου επιτρέπετε όρος, επανακαταγγελία, γιατί έχει καταγγελθεί επώνυμα από δημότη, ο οποίος πρωτοκολλημένα έχει στείλει και αιτήματα και φωτογραφίες, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις στο Δήμαρχο, και η Δημοτική Αρχή και σε αυτό το θέμα κοφεύει. Να μας δώσουν ένα βοήθημα, δηλαδή από τα 7 άτομα που έχω στην οικογένειά μου, να μου φτιάξουν δηλαδή κάποιο επίδομα ή να μου φτιάξουν, να μου νοικιάσουν ένα σπίτι για να έχουμε κι εμείς κάποια συντήρηση. Δεν μπορώ εγώ να πάω να ληστέψω, να κλέψω ή να πάρω το αλλού τα ίδρωτα. Δηλαδή το ψωμί που θα φάω θα το βγάλουμε το δικό μου ίδρωτο. Εδώ πέρα στο Μόλο είμαστε περίπου στα 30 άτομα άστεγοι που πάμε στο Δήμο. Ζητάμε μια δικαιοσύνη να τακτοποιηθούμε, γιατί έχουμε παιδιά που πηγαίναν σχολείο και αυτή τη στιγμή δεν πάνε, γιατί δεν μας αρέσει να στείλουμε τα παιδιά μας με τη βρωμιά που έχουν. 6 χρόνια κάθομαι εδώ πέρα στο Μόλο. Έχω πιτσιρίκια, είναι γραμμή εδώ πέρα, θάλασσα. Αν μας πέσουν τα παιδιά μας από τα σκουπίδια τρώμε. Ο Δήμος δεν κάνει τίποτα για μας. Πάμε στην Πρόνοια και μας λέει ψέματα για σπίτια. Πρόνοια που είναι για βοήθημα που λένε, και ζητήσαν τα χαρτιά για να τα πάμε εκεί πέρα για να κάνουμε κάποιο, μια αίτηση για ένα σπίτι. Και τώρα μας ζητήσαν άλλα χαρτιά και την παιδεύουν την γυναίκα μα πάνω κάτω. Και δεν κοιτάει ο Δήμος να μας ξεπερετήσει εδώ πέρα σε αυτό το χάλι που είμαστε. Δεν ξέραμε τίποτα εμείς. Από τσιγκάνους το μάθαμε και πήγε η γυναίκα μου εκεί πέρα. Και πήγε να κάνει την αίτηση λόγω σκοτεινιακή κατάσταση που έχει ένα θέμα η γυναίκα μου και δεν μπορεί να τη βγάλει και δεν μπορεί να μας κάνει την αίτηση. Χαρτιά υπάρχουν κανονικά για να μας κάνει αυτό το πράγμα. Είμαστε αυραγνέκα, ζητάμε ρέγμα και ο Δήμος δεν αβοθάει τίποτα. Το λόγο λοιπόν έχει η Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε τώρα σε ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα που θα πρέπει όλους μας να μας ευαισθητοποιήσει. Η πιο δύσκολη περίοδος των τελευταίων χρόνων σε σχέση με την αιμοδοσία είναι αυτή που διανύουμε. Παιδιά και ενήλικες με μεσογειακή αναιμία περιμένουν να μεταγγιστούν εξαιτίας της έλλειψης αίματος. Οι γιατροί απευθύνουν έκκληση προς κάθε γης ανθρωπό μας να βοηθήσει τους πάσχοντες προσφέροντας αίμα. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Όλγα Κανελοπούλου, είναι πρόεδρος πασχόντων από μεσογειακή αναιμία. Κυρία Κανελοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς είναι αυτή η κατάσταση και ποια είναι η κατάσταση που βιώνετε αυτό τον καιρό και εξαιτίας του καλοκαιριού που πάντα έχουμε, παρουσιάζονται λήψεις αίμα, αλλά και λόγω πανδημίας? Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουμε πιο έντονα την έλλειψη αίματος και το άσχημο είναι ότι ακόμα δεν έχει έρθει Αύγουστος που ο περισσότερος κόσμος φεύγει. Αυτό που μας λυπεί είναι το γεγονός ότι δεν ξέρουμε αν όλο αυτό οφείλεται στην αδιαφορία ή στο φόβο του κόσμου λόγω του COVID να προσέλθουν σε κάποια στο νοσοκομείο. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε φτιάξει αίθουσα στο επιμελητήριο της Αχαΐας, η οποία λειτουργεί γι' αυτό το λόγο προκειμένου να μην έρχεται ο κόσμος σε επαφή με το νοσοκομείο. Αρκεί να σας πω ότι στο αυριανό πρόγραμμα του Μασχόδρομου από μεσογειακή αναιμία είναι μόνο 8 άτομα. Είναι πίσω γύρω σε 50 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό που εμείς κάνουμε έκκληση, αύριο έχουμε και συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αυτό που παρακαλούμε είναι ότι συμμεριζόμαστε το φόβο των ανθρώπων που αιμοδοτούν λόγω COVID. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε γίνει φορτικοί, έχουμε κουραστεί εμείς ίδιοι να κάνουμε συνέχεια εκκλήσεις. Όμως αυτό είναι μέρος της θεραπείας μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι μέρος της θεραπείας μας. Είναι επικίνδυνο να μην γίνονται οι μεταγγίσεις, αυτό μας λέτε. Ακριβώς. Και δυστυχώς όλο αυτό έχει επιπτώσει στον οργανισμό του κάθε πάσχοντα. Υπάρχουν πάσχοντες που έχουν καρδιολογικά προβλήματα, που έχουν ενδοκρινολογικά προβλήματα και όλα αυτά οφείλονται και δημιουργούνται από τις ελλείψεις αίματος. Πιστεύετε ότι μπορεί να δοθεί λύση? Λέτε ότι έχετε αύριο μια
συνάντηση με την διοίκηση του νοσοκομείου. Έχετε προτάσεις, έχετε κάποιες προτάσεις να καταθέσετε, έτσι ώστε να λυθεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε, το να κάνουμε μια διαμαρτυρία έξω από την έκτη ΥΠΕ, θεωρώ ότι δεν είναι, προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι λύση. Πρέπει να διοργανωθεί από όλους τους φορείς της πόλης μια καλή αιμοδοσία, να συλλεχθούν κάποιες και άλλες θέματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς, και ογκολογική ασθενής, είναι και η αιματολογική ασθενής, και από ό,τι διάβασα σήμερα σε διάφορα ρεπορτάζ, έχουν αναβληθεί και χειρουργία. Λόγω έλλειψης αίματος. Λόγω έλλειψης. Ναι, είναι ένα σημαντικό κομμάτι και αυτό. Άρα, λοιπόν, οπότε λέτε... καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι. Εμείς συμμετέχουμε, πρόσφατα έκανε, ας πούμε, η ακράτα αιμοδοσία. Μας ζητήθηκε σαν σύλλογος να συμμετάσχουμε με ένα σποτάκι. Δεν αρνηθήκαμε, παρόλο που την αιμοδοσία την διοργάνωσε ο Άγιος Ανδρέας. Μάλιστα. Και είμαστε πάσχοντες στο νοσοκομείο του Βορείου εμείς. Θέλω να πω ότι τα αίματα δεν έρχονται σε εμάς. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν αρνηθήκαμε σαν σύλλογος ή σαν πάσχοντες. Θα πρέπει λοιπόν, λέτε, οι φορείς όλοι να ευαισθητοποιηθούν, να κινητοποιηθούν. Ακριβώς. Για να οργανωθεί μια μεγάλη αιμοδοσία, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που είναι πολύ μεγάλες για αυτό το διάστημα, αλλά και για τον Αύγουστο που κάθε χρόνο παρουσιάζεται έλλειψη. Ακριβώς. Και ακόμα περισσότερο είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένας μόνιμος χώρος στο κέντρο της Πάτρας, όπου θα δημιουργηθεί καθαρά και μόνο να γίνονται αιμοδοσίες και να ενημερώνεται ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή... Και σε αυτό πρέπει να βάλουν πλάτη όλοι οι φορείς. Βεβαίως, αυτό έχετε δίκιο. Υπάρχει προσέλευση του κόσμου στο επιμελητήριο που γίνονται... Δυστυχώς όχι. Προφανώς ο κόσμος φοβάται, είναι οι διακοπές, είναι αδιαφορία. Απλά καταλήγω στο γεγονός ότι έχουμε γίνει φορτικοί σαν πάσχοντες. Το ξέρω, κουράζουμε. Φανταστείτε, είμαι 42 χρονών και τα τελευταία χρόνια παρακαλάω για το αυτονόητο. Μάλιστα. Δεν μπορείτε όμως να κάνετε κάτι άλλο. Τι άλλο, ας πούμε, στο περιβάλλον το δικό μου, ας πούμε, δεν έχω άλλους αιμοδότες πέρα από τον αδερφό μου. Πέρα από τις εκκλήσεις, αυτό λέω. Ότι πέρα από τις εκκλήσεις δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο, έστω και αν νιώθετε ότι γίνεστε φορτικοί. Η πολιτεία καλείται να λύνει αυτά τα προβλήματα, κυρία Κανελοπούλου. Ακριβώς. Και σε καμία περίπτωση οι πάσχοντες πρέπει να απολαμβάνουν αυτό το αγαθό που έχουν ανάγκη και λέγεται αίμα. Είναι η θεραπεία μας. Είναι μέρος της θεραπείας μας. Δεν είναι ένα φάρμακο που μπορούμε να πάμε να το πάρουμε από το φαρμακείο, να το αγοράσουμε. Βέβαια, έχετε δίκιο. Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια και ας ευχηθούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι αιμοδότες να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα, αλλά και να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία από την πλευρά των φορέων, έτσι ώστε να βελτιώσει λίγο τις συνθήκες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι θέμα υγείας για πάρα πολλούς συμπατριώτες μας. Δεν αφορά μόνο εμάς. Δυστυχώς και ένα τροχαίο να φτιάξει, θα χρειαστεί μια πια άλλη αίμα. Θα χρειαστεί βεβαίως, θα χρειαστεί. Το λιγότερο. Να σε ευχαριστήσω, καλή επιτυχία, εύχομαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιφερειακό Αστυνομικό Ιατρείο ιδρύεται τώρα και για τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Διοικητικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εκφράζει την ικανοποίησή της, ενώ παράλληλα οι συνδικαλιστές αστυνομικοί τονίζουν ότι συνεχίζουν τον αγώνα τους για την επίλυση σοβαρών ζητημάτων για τα οποία έχουν λάβει δεσμεύσεις για λύσεις από τους αρμόδιους. Στις έδρες αστυνομικών υπηρεσιών σε 13 μεγάλες πόλεις ιδρύονται περιφερειακά ιατρεία με απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη. Έχουμε την ικανοποίηση, λάβαμε γνώση χθες της διαταγής του αρχηγού με την οποία συστήνονται σε όλες τις περιφερειακές
διευθύνσεις αστυνομίας ανά την Ελλάδα, περιφερειακά ιατρία. Αυτά τα περιφερειακά ιατρία θα αποτελούνται από έναν παθολόγο γιατρό, από έναν ψυχίατρο και δύο ψυχολόγους, καθώς και βοηθητικό προσωπικό. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της Ένωσής μας, το οποίο οι παρεμβάσεις μας έγιναν πάρα πολύ περισσότερες τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά με την έλευση της πανδημίας του COVID. Και τελικά η ηγεσία αποφάσισε να το κάνει γεγονός. Περιφερειακό αστυνομικό ιατρείο και στην Πάτρα. Το ιατρείο αυτό θα στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα επιλεγεί μέσω προκήρυξης, η οποία θα δημοσιευθεί άμεσα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη διαταγή. Ειδικότερα θα στελεχωθεί από έναν παθολόγο ιατρό, από έναν ψυχίατρο και δύο ψυχολόγους. Το ιατρείο θα καλύπτει υγειονομικές ανάγκες τόσο για το εν ενεργεί αστυνομικό προσωπικό των υπηρεσιών, των περιφερειακών ενωτήτων Αχαΐας Ηλίας και Έτωλα Καρνανίας, αλλά και τους εν αποστρατεία. Η όλη αυτή διαδικασία, η ίδρυση και η λειτουργία των περιφερειακών αστυνομικών ιατρείων, τα οποία θα εξυπηρετούν τόσο το μάχημο προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Ελλάδος, όσο και τους συνταξιούχους, τους εναποστρατείας συναδέλφους μας, θα βελτιώσει πολύ τις συνθήκες της πρωτογενούς ιατρικής φροντίδας. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο βήμα για το αστυνομικό προσωπικό, είναι κάτι που το ζητούσαμε χρόνια και τελικά έγινε πραγματικότητα. Στο μεταξύ, από τους συνδικαλιστές αστυνομικούς τονίζεται πως περιμένουν λύσεις και σε άλλα σοβαρά ζητήματα, ενώ παράλληλα αναφέρουν πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Τόσο η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας όσο και του Υπουργείου φαίνεται να έχουν ανοιχτά αυτιά στα αιτήματά μας. Είναι το δεύτερο μετά το Μέγαρο, το αστυνομικό Μέγαρο, το οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την κατασκευή του, είναι το δεύτερο από τα αιτήματά μας που ικανοποιείται, η δημιουργία δηλαδή του περιφερειακού ιατρείου. Βέβαια, σε εκκρεμότητα μένουν σοβαρά προβλήματα, όπως οι διακομιδές των ατόμων με ψυχικές ασθένειες, αλλά και μεταγωγές των κρατουμένων των φυλακών του Αγίου Στεφάνου. Είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα στην αστυνόμευση περιοχής. Πρόσφατα πάλι καταγγείλαμε την πολύ μειωμένη αστυνόμευση που παρατηρήθηκε όταν έξω από το νοσοκομείο συνοστήθηκαν δύο περιπολικά που μετέφεραν ψυχιατρικά και καθυλώθηκαν εκεί για 6 ώρες, ενώ παράλληλα υπήρχε ένα πέρα δόθε στις φυλακές με έκτακτα περιστατικά. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά με τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία. Εγώ ίδιος προσωπικά επικοινώνησα με όλες τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν καταστήματα κράτησης ανά την Ελλάδα και ενημερώθηκα ότι σε καμία άλλη φυλακή στην Ελλάδα δεν γίνονται μεταγωγές των φυλακισμένων από την αστυνομία. Σε όλες τις φυλακές, από το Βόλο, την Κέρκυρα, τα Τρίκαλα, την Κρήτη και τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε όλες τις επαρχιακές πόλεις, αυτό το έργο το κάνουν οι εξωτερικοί φύλακες. Στην Ελλάδα, στην Πάτρα, δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα πρωτοβουλία από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο και συγκεκριμένα από τη Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής να απεμπλακούμε από αυτό το πράγμα. Κινητοποιήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ Χαΐας με αφορμή το κλείσιμο τραπεζικών υποκαταστημάτων. Σήμερα το πρωί διαμαρτυρήθηκαν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έξω από καταστήματα τραπεζών, ενώ τόνισαν ότι το κλείσιμο των υποκαταστημάτων ενισχύει τις ανισότητες. Με αφορμή την Πανελλαδική ημέρα δράσης ενάντια στο κλείσιμο των τραπεζικών υποκαταστημάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χαΐας προχώρησε σε δράσεις παρεμβάσεις στην πόλη μπροστά από υποκαταστήματα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο κύμα κλεισίματος υποκαταστημάτων των τραπεζών, της Πειραιός, της Εθνικής και της Αττικής. Ένα νέο κύμα κλεισίματος το οποίο ενισχύει τις ανισότητες σε σχέση με την περιφέρεια και το κέντρο. Ένα νέο κλείσιμο υποκαταστημάτων το οποίο οδηγεί στη σκύλα ή τη χάριδη στο να επιλέξουν ανάμεσα στην εθελούσια έξοδο ή την απόλυση τους εργαζομένους των τραπεζών. Οι τράπεζες, οι οποίες με την κάλυψη του δημοσίου και με τα χρήματα του ελληνικού λαού ανακεφαλοποιήθηκαν 3 φορές, σε αυτή τη φάση δείχνουν το ανάλγητο πρόσωπό τους. Αντί να λειτουργήσουν για την κοινωνία, λειτουργούν τελείως με κερδοσκοπικά κριτήρια απέναντι σε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι παντελώς αδιάφορη. Είναι αδιάφορη γιατί έχει ένα μεγάλο χρέος, σαν κόμμα η Νέα Δημοκρατία απέναντι στις τράπεζες, και δεν έχει το σθένος και την πολιτική βούληση να πιέσει το τραπεζικό σύστημα να επιτελέσει το κοινωνικό του έργο. Αντιμετωπίζουμε μεγάλα, τεράστια θα έλεγα προβλήματα ως τραπεζοϋπάλληλοι. Ειδικά στην Τράπεζα Πειραιός που κλείνει 64 καταστήματα, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Οι συνάδελφοι αναγκάζονται να ακολουθήσουν τον δρόμο της εθελούσιας απόλυσης,
γιατί απόλυση είναι, μη έχοντας άλλο τρόπο να επιβιώσουν. Η ίδια η τράπεζα μέσω των περιφερειακών της εκβιάζει ουσιαστικά τους εργαζόμενους, δείχνοντάς τους την έξοδο, λέγοντάς τους βέβαια ότι δεν υπάρχει θέση για να τις καλύψει. Επίσης, για το πελατολόγιο της τράπεζας, για τους πολίτες και αυτής της περιοχής, αλλά και άλλων μεγάλων περιοχών της χώρας, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει τρόπος να εξυπηρετηθούν. Νησιά όπως η Αμοργός μένουν χωρίς κανένα τραπεζικό κατάστημα και δεν υπάρχει κανένας εναλλακτικός τρόπος να εξυπηρετηθούν. Το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, όπως τονίζουν, ενισχύει τις ανισότητες. Απαιτείται το τραπεζικό σύστημα να εξυπηρετεί την κοινωνία και όχι τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, αναφέρουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενάντια σε αυτό, κινητοποιείται σε όλη τη χώρα. Έχουμε φαινόμενα να κλείνουν τραπεζικά υποκαταστήματα σε ορεινές, παραμεθόριες, ακριτικές περιοχές. Πράγμα το οποίο και αντιαναπτυξιακό είναι, αλλά και με αφορμή την ψηφιακή μετάδοση οδηγεί στο περιθώριο συμπολίτες μας που δεν έχουν τις ψηφιακές δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τραπεζικές συναλλαγές. Στην περιοχή μας έχει κλείσει ένα τραπεζικό υποκατάστημα στην Ακράτα, το οποίο θα αναγκαστούν όσοι συνδιαλέγονταν με αυτό το κατάστημα στην πόλη της Ακράτας να μετακινούνται 30 χιλιόμετρα στο Αίγιο για να κάνουν τις συναλλαγές τους. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό αφορά κυρίως συνταξιούχους, αγρότες, γιατί είναι πρώην υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας, και βεβαίως επαγγελματίες. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Γίνεται μια κινητοποίηση για να πιέσουμε την κυβέρνηση και το τραπεζικό σύστημα να σταματήσει αυτή την ανάλγητη πολιτική. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο, όλη την κοινωνία να αντιδράσει. Δεν είναι λύση να κλείνουμε τα καταστήματα. Οι τράπεζες που πήραν ένα σκασμό χρήματα από την τσέπη του ελληνικού λαού και υποτίθεται ότι πλέον βρίσκονται σε κάποια υγιή βάση, να μην ρίχνουν λεφτά στην κοινωνία για την ανάπτυξη και αντί να επεκτείνουν το δίκτυό τους να το κλείνουν. Η λύση δεν βρίσκεται στο κλείσιμο των καταστημάτων. Η λύση βρίσκεται στην ανάπτυξη. Με δράσεις μετά μουσικής, ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας επιχειρεί να αλλάξει τη διάθεση των καταναλωτών και να τους παρακινήσει να προχωρήσουν σε αγορές. Στόχος η ενίσχυση της τοπικής αγοράς και των τοπικών προϊόντων. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε μια μικρή συναυλία στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις σε διάφορα σημεία της Πάτρας. Σειρά δράσεων με στόχο να αλλάξει η ψυχολογία των πολιτών και οι καταναλωτές να προχωρήσουν σε αγορές στηρίζοντας τα τοπικά καταστήματα και προϊόντα. Δύσκολη περίοδος για όλους λόγω του εγκλεισμού και του παρατεταμένου κλίματος οικονομικής στενότητας. Αυτό μεταφράζεται και στα ταμεία των εμπόρων στην Πάτρα που βλέπουν ακόμη τους καταναλωτές να παραμένουν διστακτικοί. Είναι η πρώτη βασικά δράση που κάνουμε αυτή. Το μήνυμα είναι αγοράζουμε εδώ. Είναι ένα πρόγραμμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, το οποίο θα κάνουμε σε διάφορα σημεία της πόλης, στους πεζόδρομους συνήθως, και ο σκοπός είναι να γίνουν όλοι ένα μέλος μιας αλυσίδας. Ο τόπος είναι κάτι περισσότερο από ένα σημάδι στο χάρτη. Είναι η γειτονιά, οι άνθρωποι, οι συνήθειες, οι γνώριμες διαδρομές, η καλημέρα που θα πεις περισσότερο περαστικό σε όσους σε ξέρουν. Είναι κομμάτι του εαυτού σου και τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται τη στήριξή σου. Αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Όλοι μαζί, όλοι για μαζί, την τοπική κοινωνία. Την τοπική αγορά και την τοπική κοινωνία. Τα τοπικά προϊόντα. Ο Εμπορικός Σύλλογος σκέφτηκε να ελαφρύνει λίγο την εικόνα προσφέροντας λίγη αναψυχή με μουσική και τραγούδια στο κέντρο της πόλης, καλώντας τους καταναλωτές σε αυτές τις δύσκολες εποχές να στηρίξουν την τοπική αγορά. Οι δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Πάμε δίπλα σ' όταν με θες, όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει, σ' αγαπώ τίποτα άλλο μη λες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.